Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε εδώ για μια ακόμη Δευτέρα βράδυ στο στούντιο του διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού του NSTV. Ούτε 24 ώρα μετά από μια μεγάλη επιτυχία για την γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Μήλωνα, η οποία το περασμένο Σάββατο επικράτησε τη Αργυρούπολης με 3-1 στον τρίτο τελικό των play-off ανόδου της Α ζώνης της Α2 και σφράγισε μαζί και το εισιτήριο για την άνοδο στην Πριλή για τη δεύτερη κατηγορία του ελληνικού γυναικείου βόλεϊ. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία για την ομάδα και έχω την χαρά να έχω μαζί μου σήμερα στο στούντιο και τους ευχαριστώ πολύ γι' αυτό τον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Γιώργο Δεναξά και μια από τις παίκτρες, την πασταδόρα της ομάδας, την Γεωργία Μανόλενα. Καλησπέρα. Τους καλησπέριζω αμέσως. Γεια σας. Γεια σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τους έχουμε εδώ φρέσκους από την άνοδο, γιατί όπως είπα ούτε δύο μέρες, 24 ώρα δεν έχουν περάσει από την οριστικοποίηση της ανόδου. Λίγο διάστημα πέρασε. Μέσα σε αυτές τις μέρες μεσολάβησαν ποιες είναι οι σκέψεις, τα συναισθήματα που έχετε λίγο μετά την επιτυχία αυτή. Καλησπέρα. Καταρχάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και όσον αφορά για το ερώτημά σας, ακόμα υπάρχει μία εφορία. Υπάρχει μία ικανοποίηση. Επιτέλους κοιμόμαστε. Είναι πολύ σημαντικό. Το θέλαμε πάρα πολύ αυτό το πρωτάθλημα. Από την αρχή της χρονιάς όταν φτιάξαμε την ομάδα, δεν σταματήσαμε να δουλεύουμε με τον ίδιο ζήλο και περισσότερο, με την ίδια ώρα και περισσότερη. Και πλέον όταν το κατακτήσαμε, αυτό που βγαίνει, αυτή η ένταση, αυτή η συγκίνηση, αυτή η χαρά είναι πραγματικά ένα συστήματα τα οποία είναι ανεξίτηλα και είναι και ανεκτήμητα. Όσες φορές και να έχω δει το παιχνίδι από προχθές, την ίδια αντριχίλα αισθάνομαι. Όσες φορές και να παρακολουθώ τις αντιδράσεις των αθλητριών μου μετά το τέλος του μάτς, το να βλέπεις μια Ολυμπιονίκη να βάζει τα κλάματα σαν μωρό παιδί και να φέρουμε βέβαια στη Γιαννέλη Σάντος, σημαίνει ότι αυτός ο αθλητής το νιώθε δικό του, έχει συναισθήματα για όλο αυτό που χτίσαμε όλη τη χρονιά και βέβαια για τις υπόλοιπες δεν το συζητάμε. Ακόμα είμαστε στα σύννεφα που λένε. Σίγουρα όμως κάποια στιγμή θα πέσουμε για να χτίσουμε που έχουμε ξεκινήσει ήδη δηλαδή το νέο Μήλωνα της Πριλίγκ. Γεωργία, καλησπέρα και στην Γεωργία Μανόλα. Καλησπέρα, ευχαριστούμε για την πρόσκληση να σας πω και εγώ. Καλώς ήρθες, γιατί είναι η πρώτη φορά. Ευχαριστώ. Coach, ξανάρθετε. Ναι, ευχαριστώ. Εγώ να πω ότι δύο μέρες δεν έχω κοιμηθεί σαν με τον Κόζη. Βλέπω το παιχνίδι μέχρι αργά. Το έχω δει και εγώ αρκετές φορές. Δεν έχει κοιμηθεί δύο μέρες μετά το τελικό. Ναι. Εγώ και πριν και μετά, αλλά το πριν ήταν για άλλους λόγους. Είχα και εγώ αρκετή αγωνία και θέλω να πω και ένα ευχαριστώ στον Κόζη προσωπικά. Γιατί θεωρώ ότι ρίσκαρε για τη δική μου θέση κυρίως. Καθώς έχτισε μια ομάδα με πολύ έμπειρες παίκτριες και ίσως η πιο άπειρη ήμουν εγώ, καθώς ήρθα από μια κατηγορία. Από κάτω, ήμουν σε μια ομάδα για 6 χρόνια. Θα τα πούμε και συνέχεια. Ναι. Και θέλω να τον ευχαριστήσω που μου έδωσε την ευκαιρία να ζήσω αυτή τη στιγμή που για μένα είναι ανεκτήμητη και που αγάπησα τόσο πολύ τις συμπαίκτριές μου. Σίγουρα κουραστήκαμε πάρα πολύ όλο τον χρόνο και από τις μεταβατικές και όλες, γιατί είχαμε ήδη μαζευτεί. Είχαμε θέσει αυτό το στόχο, κάναμε μόλις 2 ήττες. Η μία βέβαια ήρθε με περίεργο τρόπο, όμως τα καταφέραμε και το αποτέλεσμα ήρθε. Παίξατε 3 πολύ έντονους τελικούς, 3 παιχνίδια πολύ έντονα με την Αργυρούπολη, ειδικά και το δεύτερο ήταν ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι, αλλά και τα υπόλοιπα και το τρίτο παιχνίδι, την ιδιαιτερότητα που είχε. Μια καλή ομάδα, πολύ καλή ομάδα όπως είναι ο ΑΟΝΑ. Νομίζω ότι και στο μεγαλύτερο μέρος του τελικού παίχτηκε βόλεϊ ίσως και υψηλότερο επίπεδου από αυτό της Α2. Πώς ζήσατε όλη αυτή την σειρά από το πρώτο μέχρι το τελευταίο παιχνίδι? Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα η τελική ήταν συναρπαστική. Στον πρώτο, να ξετυλίξουμε το κουβάρι από το πρώτο μάτς, καταρχάς πηγαίνοντας στο πρώτο παιχνίδι του Σαββάτου, για μας ήταν το τρίτο μάτς μέσα σε 6 μέρες, γιατί είχαμε παίξει τη Δευτέρα, την Τετάρτη και το Σάββατο. Η Αργυρούπολη είναι μια ομάδα η οποία το καλό της στοιχείο είναι η ανασταλτική της λειτουργία. Αυτό λοιπόν αυτομάτως σε εμάς δημιουργούσε ένα πρόβλημα στο ότι αν δεν είχαμε άμεση εκτέλεση,
μπαίναμε σε διαδικασία διπλού και τριπλού πόντου. Στο που ονομάζουμε transition game. Εκεί λοιπόν ήταν όσο παίζεις, όσο η μπάλα είναι στον αέρα, όλοι εξορροπούνται. Με αποτέλεσμα κάποιες φάσεις να τις παίρναμε, κάποιες να τις έπαιρνε Αργυρούπολη. Στο πρώτο μας λοιπόν στη Νέα Σμύρνη, στο Μίλωνα, ενώ είχαμε στο πρώτο σετ και στο πρώτο σετ είχαμε την... ήμασταν αρκετούς πόντους μπροστά. Πάμε χαρακτηριστικά ότι ήμασταν μπροστά 14-8. Η Αργυρούπολη αντιδρούσε, εμείς κάναμε πολλά λάθη, ατομικά λάθη, που έχουν να κάνουν, όταν μιλάω για ατομικά λάθη, εννοώ για επίθεση και για service out. Με αποτέλεσμα να τη βάζουμε στο παιχνίδι, η καλή αμυντική της λειτουργία της επέτρεπε να μας αναχαιτεί και κάποια χτυπήματα, να κάνει και transition, να κάνει και break point, και έτσι βρεθήκαμε να πάρουμε ένα πολύ αγχωτικό set. Στο επόμενο δε, πήγαν όλα στραβά για μας. Η Αργυρούπολη είναι μια ομάδα γενικότερα που στους τελικούς εμφανίστηκε αλάμθαστη. Δεν έδινε εύκολο πόντο. Αυτό λοιπόν εμάς μας δημιούργησε ένα πρόβλημα στο δεύτερο σετ, το χάσαμε πάρα πολύ εύκολα. Και κάπου εδώ έρχεται αυτό που είπα και που σας είπα και μετά τον τελικό ανόδο τον τελευταίο του Σαββάτου, ότι επειδή ήμασταν ανώτερη ομάδα από την Αργυρούπολη, καλύτερη, στη διάρκεια θα φανεί. Εκεί κάπου εκεί μετά, στο δεύτερο και στο τρίτο και στο τέταρτο σετ, ήμασταν καθολικά ανώτεροι και το κατακτήσαμε σχετικά εύκολα. Τώρα, φεύγοντας να πάμε να παίξουμε την Τετάρτη στην Αργυρούπολη. Καταρχάς, το λέω χρόνια τώρα, διαφωνούν όλοι μαζί μου όσοι έχουν ασχοληθεί και έχουν περάσει από τον πάγκο της Αργυρούπολης, είτε έχουν τέτοιες μπάλες, ότι είναι μία άλλη μπάλα. Αφού είναι μία άλλη μπάλα, είναι και ένα άλλο παιχνίδι, ρε παιδιά. Έτσι, αυτόματα λοιπόν. Τι διαφορά έχουν οι μπάλες εκεί? Εγώ θα σας πω την προσωπική μου άποψη, την οποία έχω ασχοληθεί αρκετά. Έτσι, οποιοδήποτε άλλος μπορεί να εκφράσει τη δική του. Η Molten είναι πιο ελαφριά μπάλα, που σημαίνει ότι δεν αναπτύσσει τόσο μεγάλη ταχύτητα. Με αποτέλεσμα όλα τα χτυπήματα να αναχαιτούνται πιο εύκολα, και επειδή οι ραφές της είναι και τετράγωνες, δεν είναι κυματιστές, παίρνει πολύ εύκολα roll spin. Άρα ένα χτύπημα θα πάει πολύ εύκολα ψηλά. Εδώ στην Αργυρούπολη χτυπάγαμε, υπάρχουν στιγμές που η Αργυρούπολη έχει κάνει εντυπωσιακές προσπάθειες στην άμυνα. Χτυπάμε η Σάντος, η Αγγελοπούλου, η Θοδωρακέα, η Αργυρού, χτυπάμε με πολύ δύναμη και κάνουν άμυνα λες και ας πούμε. Χτυπήσαμε την μπάλα, την αγγίξαμε. Αυτό ήταν σίγουρο ότι στο Μίλωνα δεν γινόταν. Και όπως η Αργυρούπολη πρέπει να είχε πάνω από 4-5 φάσεις που η μπάλα βρήκε το ταβάνι, ενώ εμείς δεν είχαμε καμία. Γιατί η Μικάσα είναι πιο βαριά μπάλα, αναπτύσσει πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα και είναι και το χτύπη. Και τα χτυπήματα μας έχουν μεγάλη δύναμη. Με αποτέλεσμα, είχαμε πάρα πολλούς πόντους από το touch στην οροφή. Στην Αργυρούπολη λοιπόν πήγαμε να παίξουμε αυτό το παιχνίδι με αυτή την μπάλα. Φάνηκε ότι μας αποπροσανατόλισε στο πρώτο σετ και μας κλώνησε ο τραυματισμός της Αγγελίνας στον Τρομπαράκη. Πράγμα το οποίο δεν επιτρέπεται να γίνει. Γιατί μπήκε η Σοφία Καρακύκλα που είναι πολυτέλεια να έχεις δύο κεντρικούς τέτοιους. Έτσι. Και γενικά μιλάω στην μια ομάδα που είχε πολύ βάθος. Ακριβώς. Και μετά υπήρξε ένα. Δεν πήραμε το δεύτερο σετ που ήμασταν πάλι μπροστά και είχαμε και τρία σετ μπολ να κάνουμε το 2-0. Και είναι χαρακτηριστικό ότι σε αυτή τη σειρά των τελικών ποτέ δεν προηγηθήκαμε 2-0. Ναι. Ισχύει. Και το είχα πει στα κορίτσια ότι πρέπει να πάμε στο 2-0 για να κερδίσουμε 3-0. Γιατί στο 1-1 η Αργυρούπολη μένει ζωντανή. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Ούτε και στο τελευταίο τελικό που το είχαμε βάλει στόχο. Γι' αυτό και αν με παρατηρήσατε, έπαιρνα time out πάρα πολύ νωρίς. Μόλις η Αργυρούπολη έκανε 1-2 πόντους, το μάτς το κόβα. Λοιπόν, για αυτό, να μην βρίσκει ρυθμό. Στην Αργυρούπολη λοιπόν, για να καταλήξουμε. Βρεθήκαμε σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Η Αργυρούπολη είχε έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο κομμάτι το ανασταλτικό πάλι. Δεν ήμασταν σε καλή βραδιά επιθετικά και ήμασταν και μέτρη στην υποδοχή λόγω της μπάλας και λόγω βέβαια και του εκτός έδρας μάτς, δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά και πάλι βρεθήκαμε να κερδίζουμε 13-9 στο tie break. Και εκεί δυστυχώς η Γιάννα αμαυρώνει την εικόνα της των τελικών. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι για όνομα του Θεού, δεν το συζητάμε, για να είναι μια όχι υπερπολιτέλεια. Είμαστε ευλογημένοι που την έχουμε και σαν άνθρωπο και σαν αθλητρία. Χτύπησε δύο μπάλες, πήγαν δύο μπάλες out, η Αργυρούπολη μπήκε στο παιχνίδι. Δύο out και μια στο φιλένο. Ακριβώς. Έτσι. Μπήκε στο παιχνίδι και κατέκτησε δίκαια. Δίκαια. Σε αυτό το match, θέλω να το πω αυτό για να το καταλάβετε. Σε αυτό το παιχνίδι έγινε το εξής απίστευτο. Στο report του παιχνιδιού, ο Μίλωνας είναι καθολικά καλύτερος παντού. Και χάνει. Επειδή έκανε 13 περισσότερα ατομικά λάθη από την Αργυρούπολη. Ενώ στον τελευταίο τελικό είναι πάλι καθολικά καλύτερος ο Μίλωνας και έχει κάνει
10 λιγότερα από την Αργυρούπολη. Άρα λοιπόν, αυτή ήταν η αιτία που χάθηκε ο δεύτερος τελικός. Η Σάντος βέβαια νομίζω πήρε το αίμα της πίσω στο τρίτο τελικό. Ναι, δεν το συζητάμε. Ήταν ένα από τα πιο τρελά μάτς που έχετε παίξει και εσείς σαν παίκτρια Γεωργία και εσείς σαν προπονητή. Κοίταξε να σας κάτι. Στο 13-9 δεν ένιωθα, δεν πίστευα και στην περιστροφή που ήμασταν, έχοντας τους δύο καλύτερους επιθετικούς της ομάδος στην μπροστά ζώνη, ότι θα χαθεί αυτό το πρωτάθλημα. Γιατί γενικώντας εκεί παίρναμε το πρωτάθλημα εκεί. Εκεί το πιστεύεις. Λες ότι το έχεις. Ακριβώς. Και ξαφνικά το χάνεις. Ίσως να φταίει και αυτό λίγο υπερβολική σιγουριά. Ότι... Εγώ να σας μιλήσω σαν αθλήτρια και με την επικοινωνία που είχαμε με τα κορίτσια. Δεν ήμασταν αδί ψηλού. Εφόσον όμως κερδίσαμε τον πρώτο τελικό, είπαμε ότι η σειρά θα τελειώσει εδώ. Είχαμε πάει αποφασισμένες. Και παίξαμε ένα δύσκολο μάτς στο δεύτερο τελικό. Το γυρίσαμε, ενώ χάναμε 2-1 και εκεί, και ειδικά όταν είμαστε μια ομάδα που δεν έχουμε κάνει ήττες πέρα από τον Ιωνικό, η ψυχολογία μας αμφιταλαντευόταν. Όμως δεθήκαμε, μαζευτήκαμε και γυρίσαμε το μάτς. Και όταν, στο 13-9 το πιστεύαμε ότι θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Έτυχε, γιατί για μένα τυχαίο ήταν να γίνουν αυτά τα λάθη, και ειδικά από τη συμπαίκτριά μου τη συγκεκριμένη. Ωστόσο, θεωρώ ότι ήταν καλύτερο για εμάς, γιατί πονέσαμε ακόμη περισσότερο το τελευταίο παιχνίδι και το εκτιμήσαμε περισσότερο και ήμασταν ακόμη πιο συγκεντρωμένες, γιατί μας άγγιζε αυτό το πρωτάθλημα, γι' αυτό. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Μετά την ήττα στο δεύτερο μάτσο, ουσιαστικά παίζατε όλα ή τίποτα στο τρίτο και τελευταίο παιχνίδι. Εκεί πώς προετοιμάζεται μια ομάδα και πώς διαχειρίζεται την πίεση που δεδομένα υπήρχε, γιατί ο Μίλαν ήταν φαβορί εξ αρχής στους τελικούς. Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι, να σας πω το εξής. Καταρχάς, να πούμε ότι ο Μίλωνας αγωνιζόταν με ένα βαρύ φορτίο, το είπα κιόλας, του πρέπει. Και αυτό, μόνο όσοι το έχουν ζήσει, το έχουν κατακτήσει, το δουλεύουν και στο τέλος το κατακτούν, καταλαβαίνουν τι σημαίνει. Και μιλάμε για μία ομάδα να ανεβαίνει. Και σε match knockout, όχι όπως πέρυσι που ήταν με βαθμολογίες ή όπως πρόπερσι που ήταν κάπως αλλιώς. Ακόμα πέσω. Ακόμα, ακριβώς. Και έχοντας λοιπόν και το 1-1. Και ερχόμενοι στο Μίλωνα μετά από 2 μέρες και με μια ομάδα με μεγαλύτερο μέσο ηλικίας από την Αργυρούπολη, σίγουρα υπήρχαν ερωτηματικά για το αν θα είμαστε σε τι κατάσταση θα είμαστε σωματικοί για να είναι 38 χρονών. Η Αργυρίου είναι 36 ετών. Γιατί είχατε παιχνίδια Σάββατο, Τετάρτη, Σάββατο. 5 σετ. Την επόμενη μέρα στην προπόνηση, την Πέμπτη, πήγαμε στο γήπεδο, κάναμε 45 λεπτά μόνο επίγεια. Δεν κάναμε τίποτα. 5 σετ και ένα σετ στους 31 πόντους. Όλα τα υπόλοιπα ήταν γεμάτα. Και, και παρόλα αυτά θέλω να πω ότι τελικά αυτός που εμφάνισε κόπος δεν ήταν ο Μίλωνας, ήταν η Αργυρούπολη. Ναι. Αυτό είναι ξεκάθαρο, οφθαλμοφανέστατο, στο σετ νούμερο 4. Όταν η Αργυρούπολη κάνει άμυνα και δεν κουνιέται καμία να πάει να τη βγάλει. Αυτό είναι κόπος. Ναι. Έβγαλε κόπωση. Έβγαλε μεγάλη κόπωση. Γι' αυτό και έχασε και τόσο εύκολα τα άλλα 2 σετ. Δεν άντεξε στην πίεση. Παίζει ρόλο σε αυτό το ότι η Αργυρούπολη βασιζόταν σε συγκεκριμένες παίκτριες όλη τη χρονιά. Αυτό που παίζει ρόλο για την Αργυρούπολη είναι ότι ήταν το outsider και ένα outsider δεν μπορεί να παίζει επάπειρον στα κόκκινα. Κάποια στιγμή θα σταματήσει αυτό. Και όταν σταματήσει θα είναι καταστρεπτικό. Ναι, θα είναι σβήσιμο. Mm. Είναι νόμος του αθλητισμού. Η Αργυρούπολη έπαιξε πάρα πολλά μάτς τέτοια. Δηλαδή και της αξίζουν συγχαρητήρια που έπαιξε και τόσα πολλά. Που άντεξε τόσο πολύ με τον Ηρακλή, με εμάς, δεν μπορούσε τώρα να έρθει. Έχει στον έδρα του Ηρακλή στο πρώτο. Όχι, και δικαίως. Δεν μπορούσε να συνεχίσει και να συνεχίζει να παίζει έτσι. Λοιπόν, πάντως το πώς το διαχειριστήκαμε ήταν ένα και μόνο, θα έλεγα, μία και μόνο πρόταση. Είμαστε καλύτερη ομάδα. Το μόνο που χρειάζεται είναι συγκέντρωση. Τίποτα άλλο. Συγκέντρωση, τίποτα άλλο. Συγκέντρωση. Και να μειώσουμε τα ατομικά λάθη. Αυτό έγινε και το αποτέλεσμα ήρθε από μόνο του. Δεν κάναμε μαγικά. Ναι. Η ομάδα έκανε προπόνηση. Βελτιώσαμε κάποια πράγματα που η Αργυρούπολη μας δημιούργησε πρόβλημα στο μάτσο εκείνο της Τετάρτης. Τα εστιάσαμε σε αυτά. Τα οποία δουλέψανε στο γήπεδο. Κάποια αρκετά, κάποια λιγότερο. Και δικαίως κατακτήσαμε το πρωτάθλημα. Από την πλευρά των αθλητριών, Γεωργία, εσείς, οι δικές σας σκέψεις ποιες ήταν λίγο πριν το τρίτο παιχνίδι? Δηλαδή, υπήρχε άγχος, υπήρχε πίεση, υπήρχε η βεβαιότητα ότι θα μπούμε, είμαστε καλύτερες και θα νικήσουμε? Σίγουρα, όταν έχεις να χάσεις από τον Νοέμβρη,
η ήττα λίγο πριν το τέλος και πονάει και δημιουργεί και πολλές ανασφάλειες. Μιλάμε κάθε μέρα και νομίζω ότι απλά στηρίζαμε μία την άλλη στο ότι δεν έγινε κάτι, συμβαίνει, ήταν όλα σε διαμάτα, χάσαμε στον πόντο, παίζαμε εκτός, προσπαθούσαμε να βρούμε την κατάλληλη δικαιολογία για να βρούμε κουράγιο, γιατί είναι αυτό που είπε και ο coach, έπρεπε να ανέβουμε. Αυτό μας βάραινε όντως. Θεωρώ ότι εκεί που μας βοήθησε ο coach ιδιαίτερα ήταν όταν μας έστειλε τα στατιστικά. Εμένα προσωπικά, όταν κατάλαβα ότι χάσαμε επειδή κάναμε έστω και 13, όχι έστω, είναι πολλά τα 13 λάθη παραπάνω, αλλά κάναμε αρκετά λάθη παραπάνω, συμφωνήσαμε όλες ότι χάσαμε μόνες μας. Και είπαμε ότι θα πάμε η μία για την άλλη, όπως και στο τέλος της, στο παιχνίδι στην Αργυρούπολη και στο τέταρτο σετ που το κερδίσαμε πάρα πολύ εύκολα, θα πάμε μία για την άλλη. Σαν να το συμφωνήσαμε και έτσι και έγινε. Ακόμη και το δεύτερο σετ που χάσαμε στον τρίτο τελικό, που πάλι ήμασταν μπροστά. Ναι. Νομίζω επειδή όλη αυτή η σειρά πήγε στο 1-1, ότι δεν αγχωθήκαμε. Ξέραμε ότι στα επόμενα δύο θα έρθει η επιτυχία. Ναι. Στο τρίτο παιχνίδι νομίζω ήταν κλειδί το ότι πήρατε το πρώτο σετ, γιατί λίγο ξεκλειδώσατε εκεί πέρα. Και η βέβαια αντίδραση που βγάλατε μετά το 1-1, γιατί δεν ήταν καθόλου απλό και αυτό. Σίγουρα, δεν το συζητάμε σε τελικούς. Όταν κερδίζεις το πρώτο σετ, είσαι οδηγός. Αφήνεις λίγο από το άγχος σου και λες: έχω άλλα δύο. Όταν βρεθείς πίσω, είναι και έχεις μπροστά σου και ένα Γολγοθά να ανέβεις. Έχεις 4 σετ, δεν έχεις 3. Επομένως, σίγουρα το πρώτο σετ ήταν κομβικό. Ήταν ξεκάθαρο ότι στο πρώτο σετ δεν είχαμε φρεσκάδα. Και εδώ θέλω να αναφέρω αυτό που φωνάζω σε όλες μου τις ομάδες όλα αυτά τα χρόνια που ασκώ το επάγγελμα του προπονητή, ότι έχουμε έναν άνθρωπο, τον εργοφυσιολόγο μας, τον Γιώργο το Σκόλια, που συνεργάζομαι εγώ, που είναι ένας επιστήμονας με κεφαλαία γράμματα, που έχει την ευθύνη της ομάδος για τη φυσική ικανότητα και την ενδυνάμωση. Και επειδή ασχολούμαι πολύ με αυτό και τις πιέζω να το έχουν σαν Ευαγγέλιο, τώρα δεν αποδεικνύεται, διότι όταν είχε έρθει η Σάντο στην ομάδα, ξεκινούσε εντυπωσιακά και είχε πτωτική πορεία. Τώρα έχει συμβεί το ανάποδο. Δηλαδή ξεκίνησε τον τελικό, δεν ήταν καλή, όχι μόνο η Γιάννα, όλες. Και όσο περνάει η ώρα, η ομάδα πήγαινε και δεν σταμάταγε. Δεν σταμάταγε, δηλαδή η απόδοσή της μεγάλωνε. Έκανε περισσότερα πράγματα καλά, πίεζε περισσότερο. Αυτό είναι απόρρια αυτής της διαδικασίας. Όταν λοιπόν στο πρώτο σετ το πήραμε και δεν είχαμε τη φρεσκάδα, και στο δεύτερο, παρότι το χάσαμε, ένιωθα ότι πατάμε καλύτερα στο γήπεδο. Ναι. Δηλαδή έβλεπα την Αργυρούπολη, έβλεπα τις αθλητές της Αργυρούπολης αφενός να ψάχνουν οξυγόνο, να κοιτάνε κάτω, αυτός έφερνε κόποση. Ναι. Ήταν δεδομένο ότι μετά θα κερδίζαμε, θα επικρατούσαμε πιο εύκολα. Ναι. Ψυχοφθόρος διαδικασία πάντως, αυτές οι σειρές. Όλη χρονιά. Όλη χρονιά. Ναι. Για μένα και πιστεύω και για τις περισσότερες αθλητές ήταν όλη χρονιά. Επειδή είχατε την ταβέλα του πρέπει, ναι, και του φαβορί. Μα ήμασταν ξεκάθαρη η καλύτερη ομάδα της κατηγορίας. Ναι. Και χωρίς αμφιβολία. Έπρεπε να το αποδείξεις όμως. Και σε κάθε παιχνίδι, ακόμα και με τον τελευταίο που ήταν. Ποιος ήταν? Δεν έχει σημασία. Ναι, έστω, όποιος και να ήταν. Δεν έχει σημασία. Ακόμα και με τον τελευταίο, το να είσαι το φαβορί έχει το καλό του ότι έχεις μεγάλη πιθανότητα να ζήσεις αυτό που ζήσαμε. Αλλά αν κάτι πάει στραβά, ναι, όλοι θα πούνε: μα πώς έχασε ο Μήλωνας. Ναι. Δεν θα πούνε πώς κέρδισε η Αργυρούπολη, πώς έχασε ο Μήλωνας, θα πούνε. Εντάξει, της Αργυρούπολης το ατού ήταν ακριβώς το αντίθετο, ότι δεν είχε το άγχος. Σαφέστατα. Και γι' αυτό έπαιζε πιο ελεύθερα, πήγαινε δηλαδή. Σαφέστατα. Ουσιαστικά τώρα στην δεύτερη προσπάθεια coach με το Μήλωνα στην Α2, καταφέρατε να πάρετε την άνοδο. Η περσινή χρονιά που βγήκατε δεύτερη πίσω από τον Απολλώνιο, ήταν τελικά διδακτική για εσάς και γενικότερα για την ομάδα για να έρθει η επιτυχία φέτος? Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι η περσινή χρονιά, ξέρετε, το βόλε είναι ένα άθλημα, το έχουμε ξαναπεί, είναι δίκαιο. Πέρσι ο Απολλώνιος δικαιωματικά το απέδειξε και φέτος άλλωστε. Πήρε δύο σελίδες. Ακριβώς. Εμείς πέρσι πραγματικά τον κοιτάξαμε στα μάτια. Τερματίσαμε δεύτερη με μεγάλη ευκολία. Με διαφορά από τους υπόλοιπους. Επομένως, χάσαμε από μια καλύτερη ομάδα. Δεν αστοχήσαμε σε επιλογές ή σε αθλητρίες. Όχι βέβαια. Απλά ο Απολλώνιος έκανε το κάτι παραπάνω. Είναι ακριβώς το ίδιο που κάναμε και εμείς φέτος. Ναι.
Το διδακτικό της περσινής χρονιάς ήταν κατ' εμέ το μόνο που θα μπορούσα να πω που θα κοστεί λίγο κοινικό είναι ότι περισσότερη δουλειά. Δηλαδή μετά την περσινή χρονιά εγώ ανέβασα κι άλλο τον πύχη, εγώ ανέβασα κι άλλο τις ώρες προπόνησης, ανέβασα κι άλλο την προσωπική μου εργασία, ανέβασα κι άλλο το επίπεδο της ομάδος σε όλα της. Όχι μόνο στο κομμάτι το προπονητικό, στο κομμάτι του scout. Πέρυσι, ας πούμε, στατιστικολόγο χρησιμοποιήσαμε μόνο στα play-off. Φέτος είχαμε όλη τη χρονιά για όλους. Άρα η ομάδα έμαθε να δουλεύει έτσι και να μάθει να παίζει με συγκεκριμένα πράγματα. Ναι, και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι αξίζει να αναφέρουμε και όλους τους υπόλοιπους. Σαφέστατα, δεν το συζητά. Είναι πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα είπαμε για τον Γιώργο Σκόλια, ο οποίος είναι ο άνθρωπος ο άμεσος συνεργάτης μου και αυτός ο οποίος ευθύνεται για την υγεία των αθλητριών, ακόμη και τώρα που μιλάμε μετά από 28 μάτς. Έπειτα είναι οι άνθρωποι που καθημερινά στο γήπεδο μας βοηθούσαν, ο Δημήτρης ο Δημητρακόπουλος, ο Γιώργος ο Μανίκας, η φυσιοθεραπεύτριά μας η Ελένη η Λάκο, ο στατιστικολόγος μας ο Γιάννης Στυλιανού, που είναι και ο στατιστικολόγος της αντρικής ομάδος. Έτσι, και μετά στο διοικητικό κομμάτι, βέβαια, ο κύριος Κώστας ο Χάνας, ο οποίος είναι το νούμερο ένα στο κομμάτι αυτό, γιατί ήταν καθημερινά στο γήπεδο, δεν θυμάμαι να άλυψε κάποια μέρα. Έτσι, εκεί αργός σε όλα, στα εύκολα, στα δύσκολα. Έτσι, και μετά μετέπειτα, ξαναλέω, στους δύο προέδρους που έχουμε, στον κύριο Σακελαρίδη, που είναι πρόεδρος του Μίλουνα, που τον αγαπάμε πάρα πολύ, και βέβαια στον κύριο Ταρματόρο, ο οποίος είναι και ο εμπνευστής και ο δημιουργός του όλου του βολεϊκού Μίλωνα. Mm-hmm. Όλου του βολεϊκού Μίλωνα. Και γι' αυτό έχει γυρίσει σελίδα το τμήμα βόλεϊ γενικότερα του Μίλωνα. Σαφέστατα. Οπότε, τι μπορούμε να πούμε ότι έκανε τη διαφορά στη φετινή ομάδα σε σχέση με την περσινή? Περισσότερες ώρες δουλειά, το καλύτερο ρόστερ. Όλα μαζί. Όλα μαζί και είναι, ξέρετε, εγώ έχω λίγο κάποια θα έλεγα. Δεν μπορώ να βρω την κατάλληλη λέξη τώρα, τετριμένα ίσως. Πέρυσι ο Μίλωνας πάτησε την Α2. Βγήκε δεύτερος. Εάν κάποια πράγματα γινόντουσαν καλύτερα που γίνανε, θα βγαίνει πρώτος. Μόνο αν υπήρχε κάποιος άλλος ο οποίος θα πήγε να τον ξεπεράσει από το ρόστερ. Η Αργυρούπολη πέρυσι βγήκε τρίτη. Φέτος βγήκε δεύτερη. Ναι. Δηλαδή υπάρχει μία συνέχεια. Ναι. Αν κάνει σωστά πράγματα, η συνέχεια θα έρθει. Mm-hmm. Επομένως δεν νομίζω ότι έγινε κάτι. Ναι, σίγουρα το ρόστερ ήταν εντελώς διαφορετικό. Σίγουρα ψηλώσαμε σαν ομάδα. Δηλαδή είχαμε μεγαλύτερο μέσο όρο ύψους. Αυτό αντικειμενικά πλέον στο άθλημά μας αρχίζει που είναι όσο ανεβαίνει σε επίπεδο, γίνεται λίγο ρατσιστικό, άρα χρειάζεται αυτό. Και σίγουρα φέραμε και στην ομάδα δύο αθλήτριες, τη Γιάννα τη Γιαννέλης και την Αργυρίου, που είναι επίπεδα Α1. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό σε λίγο. Γεωργία, εσύ ήσουν από τα πολλά νέα πρόσωπα της ομάδας φέτος. Πες μας αρχικά λίγο για τη δική σου πορεία, πώς ξεκίνησες και να πούμε ότι ήσουν πολλά χρόνια στο Παπάγου, έτσι, ΕΣΠΑ. Ναι. Πείτε εθνική ΕΣΠΑ. Ναι. Επομένως, και για σένα, πες μας λίγο για τα χρόνια σου εκεί και πώς ήταν λίγο η μετάβαση σε μια ομάδα που είχε πολύ υψηλότερους στόχους. Εγώ αρχικά δεν είμαι από Αθήνα και επειδή έπαιζα βόλεϊ στην επαρχιακή πόλη που μεγάλωσα και το αγαπούσα, κάπως ήρθα σε επικοινωνία με τον Αντώνη τον Μπούμπουρα το 2016. Και το 2016 μέχρι το 2022 δεν βγήκα. Έτσι όπως μπήκα σε αυτή την πόρτα, άρχισα και να βγω. Μια ομάδα για μένα που είναι σαν οικογένεια. Ξέρω ότι εκεί οι άνθρωποι με αγαπάνε, με εκτιμούν και είναι αμοιβέτα συναισθήματα. Ωστόσο, ο κύκλος μου είχε κλείσει εκεί και ίσως έπρεπε να κλείσει και νωρίτερα. Απλά λόγω κορονοϊού είχαν σταματήσει αρκετά πρωταθλήματα. Ένιωθα ότι κάτι έχω αφήσει μισοτελειωμένο και από τις δύο πλευρές, και ο προπονητής μου το ίδιο και εγώ. Και γι' αυτό το λόγο έμεινα. Αλλά είχαμε συμφωνήσει και οι δύο ότι το καλοκαίρι το προηγούμενο οι δρόμοι μας θα χωρίσουν. Καλώς έχω των πραγμάτων και με πολύ καλές σχέσεις. Πάρα πολύ ωραία χρόνια όμως, όπως και να έχει, άλλο επίπεδο. Και δεν είχα ξαναπαίξει καν τελικό. Με τον Παπάγο πάντως στον ημιτελικό χάνουμε. Ναι. Γιατί μπορεί είναι μεν να μαζευόμασταν καλές αθλήτριες, όμως δεν υπήρχε το οικονομικό κίνητρο σε εκείνη την ομάδα. Οπότε... Ήσασταν τι κατηγορία ήσασταν? Β' Εθνική. Μια κατηγορία. Ναι. Δεν είχατε ανέβει Α2. Κάποια στιγμή είχε ανέβει ο Παπάγος. Με εμένα. Όχι. Εγώ μόνο playoff ημιτελικούς είχα παίξει. Γιατί και μετά, επειδή βγαίναμε η τρίτη ή τέταρτη, πάντα παίζαμε τον πρώτο-δεύτερο που ήταν πιο ενισχυμένες οι ομάδες και παίζαμε κι εμείς χωρίς άγχος σαν την Αργυρούπολη αυτές τις μέρες. Που μπορεί να κάναμε καλά παιχνίδια, αλλά στο τέλος δεν κερδίζαμε κάτι. Ναι.
Οπότε για μένα, μετά την πρόταση που είχα από τον coach, τον από εδώ coach, ήταν μια πολύ μεγάλη πρόκληση φετινή χρονιά και ρίσκο από μεριάς του, θα το ξαναπώ, αλλά πιστεύω ότι δικαιώθηκε και δικαιώθηκα κι εγώ με αυτή τη μεταγραφή. Εσείς coach τι είδατε στην Γεωργία, γιατί πήγατε στη φιλοσοφία του να πάρετε έμπειρες παίκτριες και η Γεωργία ερχόταν από μια κατώτερη κατηγορία. Κοιτάξτε, όμως βγήκε και πολύ σημαντική προσθήκη. Κοιτάξτε, εγώ και με τη Γεωργία βέβαια, προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με τις αθλητρίες μου. Τις είχα πει ότι εμείς πριν πάρουμε τη Γεωργία, είχαμε χτυπήσει την πόρτα σε αθλήτριες της Α1. Η εντολή της διοίκησης προς εμένα ήταν να έρθει μια πασαδόρος από το υψηλότερο ράφι. Πήγαμε πραγματικά, χτυπήσαμε την πόρτα σε όσες περισσότερες μπορούσαμε και μας αρνήθηκαν όλες λόγω κατηγορίας. Αυτόματα μετά έπρεπε να ψάξω να βρω μια αθλήτρια η οποία θα είναι παιγμένη σε γυναικεία, σε αυτά τα πρωταθλήματα, στο μετέχνιο του Β' Εθνική Α2, και να είναι και ποιοτική. Να έχει ποιοτική μεταβίβαση. Έχω μια πολύ καλή σχέση φιλική με τον Αντώνη τον Μπούμπορα, όπως είπε και η Γεωργία πριν, τον προπονητή του Παπάγου. Μου είχε δώσει την πληροφορία ότι η Γεωργία θα αλλάξει ομάδα και μπήκαμε σε μια διαδικασία να το συζητήσω με τον Αντώνη αν θα την ενδιέφερε κάτι τέτοιο. Ενώ είχαμε εξαντλήσει τις πιθανότητες από πασαδόρους από τα υψηλότερα επίπεδα. Τη φέραμε και ήμουν υποχρεωμένος λοιπόν να κάνω ότι για να στηρίξω τη Γεωργία έπρεπε να και εγώ και ο κύριος Χάνας να φέρουμε όσο γινόταν καλύτερους περιφερειακούς επιθετικούς. Γιατί όντας μια νεαρή πασαδόρος και η Μαριάννα Ιαννιφαντή που επίσης ήρθε σε πολύ νεαρή ηλικία. Είναι μικρότερη από σένα. Α, βέβαια. Πολύ μικρότερη. Έτσι. Άρα βρέθηκα με δύο πασαδόρους σε εισαγωγικά άπειρους σε αυτό το επίπεδο, με προσόντα η κάθε μία διαφορετικά. Είναι και μια πολύ κομική θέση γι' αυτό. Ακριβώς. Άρα θα έπρεπε όλο το περιφερειακό κομμάτι να είναι πάρα πολύ καλό. Και νομίζω ότι έκανα. Και ήταν. Δηλαδή νομίζω ότι είχαμε πάρα πολύ καλούς επιθετικούς. Υψηλότερο επίπεδο σίγουρα. Και νομίζω ότι πάνω εκεί πάτησε και το ότι και σε κάποιες μέρες που δεν ήταν καλές οι μέρες για τους πασαδόρους, περισσότερο λόγω αυτής της διαδικασίας. Η επιθετική ήταν αυτή που έπρεπε. Δηλαδή, η επιθετική φέτος έβγαλαν πολλές φορές τα κάστανα τη φωτιά σε κακές μέρες της Γεωργίας ή της Μαριάννας. Ενώ όταν συνέβαινε το ανάποδο, αν ο επιθετικός ήταν σε κακή μέρα, ήταν τόση πολύ η ποικιλία. Δηλαδή, αν ο Πασαδόρος ήταν σε καλή, ας πούμε, η Γεωργία έπαιξε να μάζει με Ηρακλή Κηφισιάς, που η Μαριάννα είχε, που δεν είχαμε την Ανιφαντή, που είχε χτυπήσει και έπαιξε ολομόναχη. Έπαιξε πάρα πολύ. Ήταν ίσως το καλύτερο μάτς που έχει κάνει φέτος. Και η επιθετική μας ήταν. Τελειώσαν το μάτς με 55% στην επίθεση. Άρα ήμουν εξασφαλισμένος ότι και στην κακή μέρα του Πασαδόρου είναι τόσο ικανή η επιθετική που έχουμε που δεν θα έχουμε πρόβλημα. Ο Πασαδόρος νιώθηκε λίγο μια σιγουριά μες στο παιχνίδι όταν έχει ποιοτικές αθλητικές γύρω. Σίγουρα. Ότι και ένα λάθος να κάνεις μεταβίβαση μπορεί να διορθωθεί. Η αλήθεια είναι ότι το κακό με τον Πασαδόρο ότι ακούγε πολύ γκρίνια από πολλές μεριές, δεξιά-αριστερά ας πούμε, ναι. Αλλά είναι ο ρόλος του τέτοιος που κρατάει το παιχνίδι. Περνάει συμμετοχή σε κάθε φάση. Ναι, αυτό. Περνάει μπάλα από τα χέρια του και μπορεί μια επιλογή δικιά μου που έχει συμβεί και, και μου το έχει πει εννοείται, αλλά το έχω δει ότι μια επιλογή δικιά μου μπορεί να αλλάξει όλο το momentum του παιχνιδιού. Εντάξει, αλλά άνθρωποι είναι και αυτοί. Προσπαθούμε να διαχειριζόμαστε την οποιαδήποτε γκρίνια, να παίρνουμε την ευθύνη για αρκετά πράγματα. Είναι μια θέση με μεγάλη ευθύνη. Και το ήξερα, αλλά το κατάλαβα και κυρίως και στον πρώτο τελικό που έπαιξα στη ζωή μου κιόλας, που ένιωθα την μπάλα βαριά. Ναι. Το μυαλό μου δεν ήταν καθαρό όπως θα έπρεπε να είναι. Στο πρώτο παιχνίδι. Στο πρώτο παιχνίδι, που ήταν ο πρώτος τελικός ζωή μου, και ένιωθα την μπάλα βαριά. Δεν ευχαριστιόμουν το παιχνίδι. Ναι. Τόσο. Είχες την πίεση. Ναι. Και την πίεση γιατί και η Μαριάννα χτύπησε και έμεινα μόνη μου για αρκετό καιρό. Ναι. Το οποίο. Νομίζω στην αρχή τη σεζόν τα μοιραζόσασταν. Ναι. Παίξαμε αρκετά. Και είχε τύχει να παίξουμε και σε ένα παιχνίδι γιατί το είχαμε μοιραστεί τελείως. Αλλά όταν η Μαριάννα καταλάβουμε ότι, ότι θα έρθει στα τέλη των play-off, εγώ πήρα και την πίεση της Μαριάννας. Ναι. Το οποίο έπρεπε να το διαχειριστώ. Γιατί ήταν κάτι καινούργιο για μένα.
είναι που έχω επιθετικές πιο ικανές σε επίπεδο που δεν είχα ξαναδουλέψει. Οπότε έπρεπε να διαχειριστώ όλο αυτό και ότι είμαι και μόνη μου. Κάτι δύσκολο, όμως έγινε. Και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Εσύ, επειδή ήσουν από τα πολλά νέα πρόσωπα, όπως είπαμε, γενικά πόσο γρήγορα προσαρμόστηκες στην ομάδα? Το καλό είναι ότι έκανα μεταβατικές. Από τα μέσα Απριλίου, αν δεν κάνω λάθος, είχα ξεκινήσει ήδη με τον coach προπονήσεις. Α, έχεις ξεκινήσει από νωρίς. Ναι. Με το που τελείωσα δηλαδή το ποτάμι του παπάγου, έκατσα 15 μέρες και κατευθείαν και καθημερινά νομίζω. Ναι, καθημερινές προπονήσεις έκανα. Το οποίο με βοήθησε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θα ήμουν η ίδια αν δεν έκανα όλα αυτά που χρειαζόντουσαν. Γιατί πέρα το ότι είναι καινούργια ομάδα, είναι και καινούργιος προπονητής, εγώ με άλλες ταχύτητες. Κουράστηκα, αλλά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη και από τον εαυτό μου και από το κλίμα και από όλα. Δηλαδή, είμαι πλέον σε πελάγια ευτυχίας αυτές τις δύο μέρες. Όταν υπάρχει μια ομάδα με αρκετές αλλαγές, γιατί άλλαξε αρκετά ομίλωνα σε σχέση με πέρσι, πόσο δύσκολο είναι για τον προπονητή να περάσει τη δική του φιλοσοφία σχετικά γρήγορα? Κοιτάξτε, είναι σίγουρα δύσκολο. Βέβαια, έχω ένα κουσούρι το οποίο λέει ότι δύσκολα, ακόμα θα σας πω το εξής. Τη Γιάννα την κλείσαμε γιατί είναι μια εξαιρετική παίχτρια, αλλά και γιατί θα έμενε εδώ το καλοκαίρι. Η Γιάννα έκανε κάθε μέρα προπόνηση. Ναι. Αυτό το λέω, η Γεωργία μπορεί να το αποδείξει, έκανε κάθε μέρα στο γήπεδο. Επομένως, εγώ αυτό που έχω σαν αρχή μου και το ίδιο θα κάνω και φέτος, παρότι φέτος σας δηλώνω ότι δεν θα έχει μεγάλες αλλαγές ο Μίλωνας, θα έχει στοχευμένες, απλά θα είναι πολύ δυνατές. Θα σας το ρωτάω. Ναι. Λοιπόν, έκανα όποια αθλήτρια μπήκε καινούργια, ήξερε ότι το καλοκαίρι θα δουλέψουμε, ενώ πριν την έναρξη προετοιμασίας. Γιατί? Για να μπει σε μια φιλοσοφία δική μου, ειδικότερα όποια δεν έχει ξαναδουλέψει μαζί μου, έτσι, να τη δω κι εγώ, να τη μάθω στην καθημερινότητα, όχι σαν αθλητρία, γιατί σαν αθλητρία δεν ξέρεις, βλέπεις 10 βίντεο, για να το δεν περιμένεις στο γήπεδο να καταλάβεις πλέον στο 2023. Το δυσκολότερο ήταν, το οποίο θέλω να το πω, και πολλοί μπορεί να το περνάνε σε ψηλά γράμματα, αλλά μόνο εγώ ξέρω. Εγώ, ο κύριος Χάνας, και ο Στρατατόρος και τα παιδιά. Τι σημαίνει εκεί που καίει το πρωτάθλημα, μέσα στη μέση, να πρέπει να πάρεις μια απόφαση να χειρουργήσεις το βασικότερο σου επιθετικό και να βρεις το σχήμα που θα σου παίξει 4 ντέρμπι τετράδας. Ναι. Θα σας πω κάτι. Πολύ ατσάντος, να πούμε. Θα σας πω, βέβαια. Αυτό. Δηλαδή, εμείς κάναμε φέτος στο Μίλωνα, χτίσαμε 3 ομάδες. Την πρώτη που ξεκίνησε, τη δεύτερη που έπαιξε όσο έλειπε η Γιάννα και την τρίτη. Γιατί τρίτη, γιατί? Η Γιάννα, γιατί όσο έλειπε η Γιάννα ήρθε Αργυρίου. Ναι. Άρα χτίσαμε 3 ομάδες. Γι' αυτό και είπα κάτι και θα το πω και δημόσια. Ο Μίλωνας κατέκτησε το πρωτάθλημα χωρίς να έχει πιάσει το 100% της απόδοσης του. Και σε αυτό δεν ευθύνομαι εγώ, δεν ευθύνονται οι αθλητρίες, δεν ευθύνονται η διοίκηση, ευθύνονται οι συγκυρίες. Ευθύνονται όλα αυτά. Κατακτήσαμε ένα πρωτάθλημα χωρίς να έχουμε παίξει το 100%, ούτε καν το 90% των δυνατοτήτων αυτής της ομάδας. Το σημαίνει ότι έχει περιθώρια εξέλιξης και άλλα. Πάρα πολλά. Πάντως, το διάστημα που έλειπε η Σάντος, η ομάδα βρήκε τις λύσεις και αυτό νομίζω λέει πολλά για το σύνολο. Δεν το συζητάμε. Λέει πάρα πολλά για πάρα πολλά πράγματα. Λέει πάρα πολλά για την εμπιστοσύνη και στο πρόσωπό μου από τη διοίκηση που τους είπα το τι πρέπει να κάνουμε, θα το κάνουμε έτσι, με εμπιστεύτηκαν και τελικά δικαιωθήκαμε. Λέει πάρα πολλά για την ποιότητα και την πάστα των αθλητριών που είχαμε, που σε μια τόσο μεγάλη δυσκολία δηλώσανε παρόν. Και λέει και πάρα πολλά γιατί τελικά πετύχαμε και είχαμε δίκιο και στις επιλογές που κάναμε και στον τρόπο με τον οποίο επιλέξαμε να στήσουμε την ομάδα. Η Γεωργία Αγγελοπούλου ήταν η αποκάλυψη της σεζόν? Θεωρώ πως ναι. Το λέω γιατί είναι ακόμα μικρότερη και από σένα. Είναι το αστεράκι μας. Ναι. Γεωργία... Και κάλυψε και το κενό της Άντος. Ακριβώς. Εντάξει, η Γεωργία είναι ένα χαρισματικό παιδί. Ένα χαρισματικό παιδί στην επίθεση με τρομερό ταλέντο. Επιθετικό, έχει ένα άστρο από πάνω του. Επιθετικό. Ένα άστρο που επιτίθεται. Και να βάλουμε στην εξωσήμωση το παιδί αυτό εδώ ζει μόνο του. Γονείς του είναι την Πάτρα. Δίνει πανελλήνιες εξετάσεις. Και εγώ την είχα 2,5 ώρες στο γήπεδο τη μέρα και αγώγιστα. Όπως έχω πει και παλαιότερα, χωρίς να υποτιμώ καμία μου άλλη αθλήτρια, μιλώντας καθαρά μόνο για το μέλλον και
καθαρά μόνο για το, αυτό το, αυτή την άβρα αυτού του παιδιού, η οποία είναι υπόδειγμα δουλειάς, προπόνησης παιδιού, είναι, θα αφήσει, δηλαδή, εάν να έχει την υγεία του, να συνεχίσει να δουλεύει σωστά με στους προπονητές, να ακούει, θα αφήσει εποχή. Και ενίσχυσε και την ομάδα Νεανίδων και, αν δεν κάνω λάθος, καλύτερο επιθετικό του Final Four. Ναι, ναι, εντάξει, την ομάδα Νεανίδων, κοιτάξτε, δυστυχώς φέτος, επειδή το καρπούζι το γυναικό είναι τόσο μεγάλο, αντικειμενικά κάπου δεν μπορείς κάθε χρόνο να τα παίρνεις όλα. Ναι, εντάξει. Αυτό δεν γίνεται. Είχε μπει και ψηλά ο πύχης, βέβαια, πάρα από την σεζόν. Είχε μπει πάρα πολύ ψηλά, δεν τα καταφέραμε, οκ. Ήταν τόσο μεγάλο το τρίτη πρέπει. Να πούμε, έτσι, ναι, ναι, ήταν τόσο μεγάλο το πρέπει των γυναικών, σωστά. Τόσο μεγάλο που δυστυχώς επισκίαζε όλα τα υπόλοιπα. Βέβαια, θα πω κάτι, ότι φέτος είναι, θα είναι η πιο επιτυχημένη χρονιά του γυναικείου βόλεϊ, του γυναικείου τμήματος βόλεϊ του Μήλωνα. Μπορεί, όχι μπορεί, σίγουρα στην ιστορία του, με το πρωτάθλημα στην Α2 εθνική κατηγορία, με την τρίτη θέση σε Final Four των Νεανίδων, με την τέταρτη θέση σε Final Four των Κορασίδων και θα πάει στο Final Four και Παγκορασίδων. Επιτυχία και στις Παγκορασίδες. Ναι, μιλάμε για, είναι μια χρονιά που οι ομάδες του Μήλωνα, τα πρώτα τμήματα των γυναικών, είναι πρωταγωνιστές και η γυναική ομάδα είναι πρωταθλήτρια εθνικής κατηγορίας. Αυτό δεν μπορούμε να το αφήσουμε να περάσει έτσι. Αυτό δείχνει ότι έχει μπει μια πάρα πολύ μεγάλη βάση και από εδώ και πέρα αυτό θα εξελίσσεται και άλλο αν γίνουν σωστά πράγματα. Και σημαίνει ότι είστε και εσείς ήσυχος γιατί έρχεται πράγμα από πίσω. Είναι και αυτό. Είναι και αυτό. Γεωργία, η χρονιά φέτος ήταν εξαιρετική. Στη regular season 21 νίκες, 1 ήττα. 23 ερηνίκες κάποια στιγμή μέσα στη σεζόν. Όπως είπες, από τον Νοέμβριο είχατε να χάσετε, όταν χάσατε το δεύτερο μάτς με την Αργυρούπολη. Ναι. Γενικά, ποια πιστεύεις ότι ήταν τα σημεία κλειδιά της σεζόν, πώς στάζεις εσύ μέσα στο γήπεδο? Δουλέψαμε πάρα πολύ, ήμασταν πάρα πολλές ώρες στο γήπεδο, ήμασταν όντως συγκεντρωμένοι. Υπήρχαν και κακές μέρες, γιατί είναι φυσιολογικό να υπάρχουν. Είμαστε άνθρωποι πάνω απ' όλα. Και σύντοτι όλες μας, εκτός από τη Γιάννα, είμαστε και εργαζόμενες. Οπότε είχαμε και την κόπωση της καθημερινότητας, της ρουτίνας. Στο γήπεδο μπορεί να ερχόμασταν κουρασμένες, μπορεί να μην έβγαινε η προπόνηση. Μετά την ήττα τον Ιωνικό, κάναμε ένα πολύ καλό μάτς με την Πετρούπολη, το οποίο, γιατί ήταν και πολύ νωρίς, ήταν μόλις δεύτερη αγωνιστική και είμαστε και καινούργια ομάδα. Δηλαδή, δεν μπορώ να δω, αν έβλεπα τώρα το παιχνίδι με τον Ιωνικό και το παιχνίδι που παίξαμε προχθές, δεν μπορώ να μας συγκρίνω. Θέλαμε να μάθουμε μία την άλλη, δεν φτάνουν τα φιλικά παιχνίδια για όλο αυτό. Θέλαμε να μάθουμε μία την άλλη, είχαμε και πολύ καλή παρέα και πολύ καλό κλίμα μεταξύ μας, το οποίο, εντάξει, ίσως και λόγω των νικών. Οι συνεχόμενες νίκες φέρνουν και καλό κλίμα. Το κλειδί όμως πιστεύω είναι ότι η πολύ καλή δουλειά του προπονητή μας, το καλό κλίμα ανάμεσά μας και το ότι ήμασταν προσιλωμένοι στο στόχο μας. Mm-hmm. Το πήραμε απόφαση και δεν δεχόταν καμία τίποτα λιγότερο. Τώρα που τέλειωσε το πρωτάθλημα και πήρες εσύ την ολοκληρωμένη εμπειρία από την Α2, πώς σου φάνηκε γενικά σαν επίπεδο δυσκολία, σαν ανταγωνιστικότητα στο πρωτάθλημα αυτό? Εμένα με χαροποιεί όχι απλά το ότι έπαιξα στην Α2, με χαροποιεί που έπαιξα στο Μήλωνα στην Α2. Γιατί δεν είναι απλά επίπεδο Α2, είναι παραπάνω. Οπότε σιγά σιγά προσπαθούσα κι εγώ να ενσωματωθώ σε αυτό το επίπεδο με το να συνεργάσεις με τη Γιανέλη Σάντος, που την έβαλα στο YouTube στους Ολυμπιακούς Αγώνες και της κάνω εγώ ξαφνικά πάσα. Εντάξει, είναι για μένα μεγάλη τιμή. Άσχετο που είναι σε μεγαλύτερη ηλικία και τελειώνει σιγά σιγά την καριέρα της, ενώ εγώ έχω ακόμα χρόνια να παίξω. Όμως νιώθω πραγματικά χαρούμενη που δεν έπαιξα απλά στην Α2. Ήταν η ομάδα που έπαιξα. Και καταφέραμε και όλο αυτό. Δηλαδή, όχι απλά έπαιξα τελικό, τον κέρδισα. Πήρα πρωτάθλημα, που για μένα ήταν πρωτόγνωρο. Και εύχομαι, είτε με το Μήλωνα, είτε με όποια ομάδα να είμαι αυτός ο τελικός να μείνει μέσα μου και να χτίσω κι εγώ σιγά σιγά την προσωπικότητα που πρέπει να έχω. Γιατί κακά τα ψέματα δεν την είχα μέχρι πριν από λίγες ημέρες. Πήρες πολύτιμες εμπειρίες. Θα σε ακούσω. Ναι. Νομίζω πάντα. Ναι. Ήταν σχολεία για σένα αυτή. Ναι. Όπως και να το δει κανείς. Εσάς, κότς, πώς σας φάνηκε το πρωτάθλημα από πλευράς ανταγωνιστικότητας? Ήταν καλύτερο το περσινό. Σαφέστατα. Είχε καλύτερες. Είχε μεγαλύτερη διάρκεια. Ήταν ορθολογικό ως προς το μαραθώνιο. Διαφωνώ κάθετα στον τρόπο των play-offs,
Όχι μόνο στην Α2 και στην Α1 και στην Pre-League. Αλλά αυτό δεν είναι δικό μου κομμάτι, δεν είναι δουλειά μου. Στον δουλειά τρόπο μου... και τη φετινή εποχή. Ναι, 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 ναι. Διαφωνώ κάθετα. Δεν είναι η δουλειά μου όμως. Η δουλειά τι μου είναι. Όταν play-off, το πλεονέκτημα τη έδρα, ναι, αλλά εγώ τερμάτισα πρώτος με διαφορά 10 βαθμών. Οπότε εννοείται να μην έχει να μην υπήρχαν καν play-off. Όχι, ναι, υπήρχαν. Ναι, αφού θέλει η Ομοσπονδία να κάνει play-off, να κάνει. Αλλά εγώ που έχω να κάνει ή μείνει πρωτάθλημα με βαθμολογία. Όπως πέρσι. Αν θέλει να κάνει πλεονέκτημα, ναι, ναι, αν θέλει να κάνει πλεονέκτημα έδρας, να το έχει πάλι με βαθμολογία μεταξύ των τριών με συμπλήν. Εγώ τερμάτισα, ο Μίλωνας τερμάτισε με 10 βαθμούς διαφορά. Ναι. Και πάω και παίζω στα ίσια πάλι με τίποτα, μόνο που έχω το γήπεδό μου. Ναι. Δεν είναι η δουλειά μου. Εμένα αυτό μου δώσανε, έτσι παίξαμε όλοι, επίσης όλους παίξαμε, τελειώσαμε. Αλλά διαφωνώ. Και διαφωνώ όχι μετά στο προφήτης, το πρωτάθλημα το πήραμε. Αλλά διαφωνώ, διαφωνώ κάθετα. Ήταν σίγουρα πιο δύσκολο, πιο ανταγωνιστικό, μαραθώνιος καμία σχέση με τον περσινό. Καλύτερο επίπεδο. Όλες οι ομάδες ήταν πολύ ανώτερες από τις αντίστοιχες περσινές. Και θεωρώ ότι αυτό κάθε χρόνο θα πηγαίνει και ένα κλικ επάνω. Mm-hmm. Έτσι θεωρώ. Εγώ όπως θεωρώ και η Pre-League, η αυτή που η Pre-League θα είναι καλύτερη την περσινή. Η Α1 θα είναι σίγουρα καλύτερη. Οι δύο ομάδες που χτίζονται είναι καλύτερες. Και είναι αυτό είναι θετικό για τη δουλειά μας. Είναι πολύ θετικό. Πάντως η Pre-League, άμα σας ενδιαφέρει, έχει απευθείας άνοδο στις δύο πρώτες θέσεις. Ναι, ναι, ναι. Δεν θα έχετε την ταλαιπωρία του πλοίου, αν μείνει το ίδιο σύστημα διεξαγωγής και του χρόνου. Η προσθήκη της Αργυρίου πόσο βοήθησε την ομάδα, γιατί ήταν μια προσθήκη χειμωνιάτικη. Ναι, εντάξει, ναι, βοήθησε πάρα πολύ. Η Γεωργία είναι. Αυτό είναι ένα φανταστικό παιδί. Σας έχω πει την ιστορία. Με ο πρώτος προπονητής, δηλαδή εγώ τη θυμάμαι τη Τζο. Α, ναι, το είχατε πει μια φορά. Μπράβο, ναι, ναι. Εγώ τη θυμάμαι ένα παιδί το οποίο δεν είχε καμία σχέση με το βολή. 22 ετών. Τη λέω, θες να παίξεις βολή. Μου λέει, μπορώ. Τι λέω, να δοκιμάσει. Και κατάφερε να παίξει στον Ολυμπιακό, να παίξει δύο τελικούς κυπέλου με τη Σαντορίνη. Έχει κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη καριέρα για μια αθλήτρια που ξεκίνησε να παίξει βολή 22 ετών. Σε εμάς ήρθε, μας άλλαξε. Μας άλλαξε ξαφνικά από εκεί που είχαμε. Δεν ήμασταν ομάδα που έπαιζε με τους κεντρικούς. Και από εκεί βρεθήκαμε να παίζουμε μόνο με αυτούς. Ναι. Να παίζουμε μόνο με εκείνη. Παίρνει πάρα πολλές επιθέσεις. Ακριβώς. Μας άλλαξε. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που ενσωματώθηκε τόσο γρήγορα. Είναι φανταστικό παιδί. Και σίγουρα είναι ένα μεγάλο για μας στοίχημα να είναι και του χρόνου. Και νομίζω, Γεωργία, βρήκατε σχετικά γρήγορα χημεία. Αυτό που θα πω για την Αργυρίου είναι η φράση «Κύλησε ο Τέτζερης και βρήκε το καπάκι». Ειλικρινά ήταν λες και ήταν στην ομάδα και δεν το ξέραμε. Ενσωματώθηκε τόσο γρήγορα, κάναμε τόσο εύκολα παρέα. Είναι καταπληκτικός άνθρωπος. Τρελός άνθρωπος. Με την καλή την έννοια, είναι πολύ ευδιάθετη. Πάντα. Δηλαδή, νιώθω ότι θυμάμαι μέρες να είμαι κουρασμένη και με το που τη βλέπω από διαιτηρία να μου αλλάζει διάθεση. Εγώ έπαιζα πάρα πολύ μαζί της. Γιατί είναι μια πολύ καλή αθλήτρια, πολύ αλτική. Οπότε ένιωθα τη σιγουριά ότι και κάτι λάθος να πάει θα με διορθώσει. Και αυτό για τον Μπασαδόρ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πριν έρθει η Τζο, χωρίς να θέλω να κυρώσω τις προηγούμενες κεντρικές, δεν έπαιζα τόσο πολύ με το κέντρο. Μου έδωσε άλλη σιγουριά στο παιχνίδι μου και άλλη άβρα. Δηλαδή ήξερα ότι θα είναι εκεί για μένα, ό,τι και να γίνει. Μιλάγαμε, επικοινωνούσαμε. Αυτό που λέγαμε και πριν. Ναι, ναι, ναι. Και πήρε πάρα πολλές μπάλες. Και με βοήθησε πάρα πολύ στο να ρυθμίσω το παιχνίδι και να εμφανιστούν και καλύτερα η Ακραίοι, η Γιάννα, πιο εύκολα να βγει μόνη της. Ήταν εκπληκτική προσθήκη. Μας βοήθησε πάρα πολύ σε τεράστιο βαθμό. Με οποία συγγνώμη αξίζει να αναφέρω ότι την πήραμε, η μεταγραφή έγινε 2 ώρες πριν τον deadline των μεταγραφών. Α, ήταν τελευταία στιγμή. Παίζαμε με τους αμπελόκηπους 2 ώρες πριν. Παίζαμε 5 ώρα, 8 ώρα έλεγαν οι μεταγραφές, η Αργυρίου υπέγραψε στις 6. Αυτό σημαίνει επιτυχημένη μεταγραφή της τελευταίας στιγμής. Coach, εσείς αναλάβατε την ομάδα το 2019, να πούμε. Ήταν στη Β' Εθνική Εσπέδα. Και μέσα σε 3 χρόνια που παίχτηκε πολύ, γιατί ουσιαστικά μια χρονιά λόγω κορονοϊού δεν παίχτηκε, έχει κερδίσει 2 ανόδους η ομάδα. Γυρίζοντας πίσω τώρα, είστε φαντάζομαι ικανοποιημένος από όλη αυτή την πορεία. Πώς το έχετε βιώσει, πώς το έχετε δει όλο αυτό? Ικανοποιημένος είμαι σίγουρα. Βέβαια, υπάρχει μια χρονιά
η επόμενη από το πρώτο μεγάλο κύμα της πανδημίας που πήγε να ξεκινήσει η Α2 και εκεί είχαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα εκείνη τη χρονιά. Το 2021. Ναι, που πήγε να ξεκινήσει και δεν έγινε τελικά πάλι τίποτα. Εδώ είχαμε προετοιμαστεί, κάναμε προετοιμασία με όλα τα πρωτόκολλα, όλη αυτή τη διαδικασία, αυτή την τρέλα που επικρατούσε σε όλο τον πλανήτη. Και τότε είχαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Επομένως μπορεί ο Μίλωνας να έχει κερδίσει και, την άλλη από τότε. Αλλά κάθε εμπόδιο έχω μάθει να λέω ότι είναι για καλό. Επομένως, σίγουρα το πρόσημο είναι θετικό. Το γυναικείο βόλιο του Μίλωνα έχει αλλάξει όχι απλά σελίδα νομίζω, έχει αλλάξει οντότητα. Όλο το οικοδόμημα αυτό. Εγώ είμαι πάρα πολύ περήφανος και πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι μέλος αυτής της χρυσής σελίδας, αυτής της ιστορίας που διαγράφεται και έχει ακόμα πολύ, έχει πολλά να πει. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι επειδή είμαι τρομερά φιλόδοξος, δεν θα σταματήσω εδώ. Τώρα του χρόνου στην Pre-League οι στόχοι του Μίλωνα ποιοι θα είναι? Είναι ρεαλιστικοί. Να είναι πρωταγωνιστής. Ο στόχος είναι δηλαδή να έχετε μια πορεία πρωταγωνιστισμού και στη... Δεν θα πούμε, θα ήταν εντελώς άτοπο, εντελώς θα έλεγα και λάθος να πούμε ότι του χρόνου θα πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Για όνομα του Θεού, ναι. Έτσι. Όχι. Θα πούμε όμως με απόλυτη βεβαιότητα, με απόλυτη θα έλεγα ευθύτητα και ευθύνη του λόγου μας, ότι θα δουλέψουμε τόσο πολύ και θα κάνουμε μια τέτοια ομάδα που θα είμαστε πρωταγωνιστές. Αναφερθήκατε λίγο πριν, θέλω να ξαναρωτήσω. Η φιλοσοφία για την προετοιμασία θα είναι ότι θα στηριχτούμε πάνω κάτω στο ίδιο κορμό ή θα γίνουν και κάποιες αλλαγές σημαντικές που ενδεχομένως θα κρυφθούν απαραίτητες για μια καλή η ομάδα αυτή εδώ φέτος, ένα μεγάλο ατού που έχει, έχει χτίσει μια τρομερή ομοιογένεια. Αυτό λοιπόν εμείς έχουμε αποφασίσει να το διατηρήσουμε και θα κάνουμε στοχευμένες κινήσεις οι οποίες θα δυναμώσουν πάρα πολύ την ομάδα. Τώρα είναι λίγο νωρίς ακόμη, αλλά του χρόνου στην Pre-League τι πρωτάθλημα να περιμένουμε? Δεν υπάρχει Απολλώνιος Πεύκα που ανεβήκανε. Ανέβηκε μαζί σας η Πρέβεζα. Υπάρχουν σίγουρα δυνατές ομάδες όπως η Καλαμάτα, οι Αμαζόνες, ο Πανιώνιος, ακούμε πως θα έχει πολύ μεγαλύτερες φιλοδοξίες του χρόνου. Έχουμε μια πρώτη εικόνα του. Σίγουρα ο Πανιώνιος και με την προσθήκη του προπονητή αυτού του που φέρνει από Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά που ακούγονται δείχνει ότι μάλλον θα είναι το απόλυτο φαβορί. Από εκεί πέρα και μετά, και είναι μεγάλη επιτυχία νομίζω για τη Νέα Σμύρνη να έχει δύο ομάδες σε αυτήν την κατηγορία και η μία να είναι το απόλυτο φαβορί για να ανέβει και η άλλη να είναι ανταγωνιστική. Σίγουρα μετά είναι οι Αμαζόνες. Δεν μπορείς να ακυρώσεις μια ομάδα η οποία φέτος τερμάτισε, έχασε την άνοδο στον τελευταίο μάτς. Η Καλαμάτα. Σταθερές αξίες κατηγορίες, ο Πορφύρας. Έτσι, ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Πολύ. Θα υπάρχουν πάλι 4-5 ομάδες οι οποίες θα διεκδικούν επίσης όρη στα δύο εισιτήρια. Τι πρέπει να έχει η ομάδα του χρόνου για να είναι ανταγωνιστική σε αυτήν την κατηγορία, τι παραπάνω? Εμείς έχουμε ένα πολύ μεγάλο καλό. Το οποίο δεν ξέρω αν όσες ομάδες υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Πελίκ το έχουν, εκτός από τις ομάδες της Θεσσαλονίκης που δεν έχω σαφή εικόνα. Είμαστε σχεδόν, θα παραμείνουμε σχεδόν ίδιοι. Μεγάλη υπόθεση αυτή. Ναι. Ομοιογένεια. Ακριβώς. Αυτό που χρειάζεται για αυτά τα πρωταθλήματα είναι υγεία και χρειάζεται προσήλωση στο στόχο. Αν παρεκκλίνεις, μόλις παρεκκλίνεις λίγο, θα φας μια σφαλιάρα από κάποιον και ξαφνικά θα χαθείς. Θα βρεθείς εκτός. Θέλει, όσο το επίπεδο είναι συνεχόμενα, γιατί τώρα ξέρετε τι γίνεται, το συζητάγαμε και με την ομάδα. Παίζαμε ένα μάτς εμείς. Οι περισσότερες ομάδες κατηγορίας μας, αντικειμενικά, τις κερδίζαμε με σχετική άνεση. Στην Πρέμιερ Λιγκ αυτό δεν υπάρχει. Ναι. Κάθε εβδομάδα είναι μάχη. Αν δεν είσαι απόλυτα προσιλωμένος εκεί, θα φας χαστούκι. Οπότε θα πρέπει να επαναπρογραμματιστεί η ομάδα και να μπει σε ένα μόνο υψηλότερο επίπεδο. Ναι, άλλο level. Με τον Πανιώνιο παίξατε και φέτος, κύπελο. Αυτό πόσο διαφορετικό παιχνίδι ήταν σε σχέση με τα υπόλοιπα? Εγώ δεν το είχα παίξει πολύ αυτό το παιχνίδι, έπαιζε η Μαριάννα. Αλλά από την ένταση του παιχνιδιού, εντάξει, θεωρώ ότι μας μπλόκαρε το ότι είναι μια κατηγορία πάνω και μας συνεπήρε στο ρυθμό της. Δεν ήταν ένα καλό παιχνίδι για μας εκείνο. Δεν μας αντιπροσώπευε. Είναι αυτό που είπε και ο κότς, ότι μας έπνιξε η δική μας κατηγορία, ίσως. Και επειδή δεν ήταν φιλικό, γιατί έχουμε παίξει αρκετά φιλικά με ομάδες Pre-League και ήμασταν άκρως ανταγωνιστικές. Επειδή ήταν επίσημο παιχνίδι, μας έπνιξε αυτό.
Θα μπορούσε να το χτυπήσει ο Μίλαν σε εκείνο το παιχνίδι. Κοιτάξτε, θα μπορούσε να το χτυπήσει εάν έλειπε η Γιάννα. Και αυτό που δεν ξεχνάμε, αυτό πρέπει να θυμηθούμε είναι ότι εκείνη τη βδομάδα εμείς είχαμε παίξει τρία μάτσα. Ήταν εμβόλυμο. Όχι ότι ο Πανιόνιος δεν είχε παίξει προς Θεού, αλλά ο Πανιόνιος είχε μια ομάδα που αγωνιζόταν συνέχεια σε υψηλή ταχύτητα, εμείς όμως όχι. Και ήταν και εκείνη η περίοδος που προσπαθούσαμε να βρούμε και το πώς θα παίξουμε. Οπότε... Αλλά θεωρώ δίκαια κέρδισε. Εντάξει, εμείς κάναμε προσπάθεια, τα καταφέραμε. Αυτό το έχει μείνει, πέρασε, δεν ασχοληθήκαμε και πολύ. Γεωργία, σαν οι στόχοι σου και η φιλοδοξία σου και προσωπικά, ποιοι είναι τώρα από εδώ και πέρα? Εγώ θέλω να μιλήσω και με την ομάδα μου πρώτα. Έχω ήδη κάποιες προτάσεις, αλλά αν δεν μιλήσω με την ομάδα που ήμουν τώρα, δεν μπορώ να απαντήσω κάτι. Σίγουρα δεν θα κοιτάξω πίσω μου. Δηλαδή, το να ξαναπαίξω στη Β' Εθνική δεν το βλέπω σαν πρόταση για μένα. Θα κρίνω ανάλογα με τις προτάσεις που θα έχω και με τις συζήτησεις που θα κάνω. Και την φετινή επιτυχία την αφιερώνεις κάπου γενικά? Στις συμπαίκτριές μου πάνω απ' όλα, γιατί ήμασταν εκεί μία για την άλλη στις χαρές και έστω και σε αυτές τις δύο λύπες που είχαμε. Στον κότσο με βοήθησε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ευκαιρία που μου έδωσε. Και σε όλους τους κοντινούς μου ανθρώπους που ανέχθηκαν και το ότι δεν ήμουν μαζί τους σε πάρα πολλά σημεία, γιατί ήμουν κουρασμένη και δεν είχα το χρόνο. Όμως ήταν όλοι εκεί στο γήπεδο όταν εγώ τους χρειάστηκα. Οπότε και στην οικογένειά μου προφανώς, σε αυτούς. Κότζο, είπατε και πριν ότι είστε τρομερά φιλόδοξος. Ο κότζο Γιώργος Ανάξας, μέχρι που θέλει να φτάσει, τι θέλει να πετύχει σαν προπονητής? Κοιτάξτε. Σίγουρα θέλω να βρεθώ στην Α1 και να εγκατασταθώ εκεί. Σταθεροποιηθείτε με μια ομάδα στην Α1. Ακριβώς. Και μετά σίγουρα το έχω ξαναπεί και πάρα πολλές φορές. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο όνειρο, μεγαλύτερη. Όχι δικαίωση. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη. Θα έλεγα. Ποια να είναι η κατάλληλη λέξη άραγε. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο κέρδος από ένα προπονητή, μεγαλύτερη επιβράβευση, ικανοποίηση, χαρά από το έθνος σου. Οποιαδήποτε κατηγορία, στην αναπτυξιακή, να βρεθεί σε μια εθνική κατηγορία αναπτυξιακής ηλικίας ή να βρεθεί σε μια εθνική ομάδα. Έτσι, είναι το υπέρολον. Mm-hmm. Δεν υπάρχει. Λογικό. Αυτό. Κατανοητό. Τώρα το πρόγραμμα τι λέει, πώς είναι ο προγραμματισμός, το χρονοδιάγραμμα? Έχουμε, κοιτάξτε, ναι. Έχουμε καταρχάς, έχουμε μπροστά μας να οργανώσουμε τη φιέστα μας. Για την απονομή του τροπέου. Α, θα υπάρχει ξεχωριστή φιέστα? Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Γιατί δεν είχε τροπέο. Θα υπάρξουν ανακοινώσεις, θα την οργανώσουμε με τον κύριο Χάνα ήδη, που είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για αυτά. Θα την οργανώσουμε, να το κάνουμε. Αύριο έχουμε το γεύμα της ομάδος, θα βρεθούμε να φάμε όλοι μαζί σε ένα εστιατόριο. Να οργανώσουμε τη φιέστα. Έχουμε κάποια φιλικά παιχνίδια με κάποια κολέγια από την Αμερική, από κάποιους συναδέλφους προπονητές που βρίσκονται στο εξωτερικό, που συνεργάζομαι εγώ και κάθε χρόνο τα φιλοξενούμε. Για την ώρα. Έχουμε ένα αύριο. Έχουμε ένα αύριο και ένα την επόμενη Τρίτη στο Μίλωνα, σε εμάς, που άλλο άλλωστε. Και έχουμε τέτοια events, τα οποία είναι και αυτό που λέγω for fun, δηλαδή και αθλητές περνάνε ωραία, διασκεδάζουν. Αυτές οι ομάδες στην Αμερική έχουν έναν άλλο τρόπο παιχνιδιού. Είναι ωραίο να το βλέπεις. Και βέβαια για μένα έχει ξεκινήσει ήδη ο προγραμματισμός από χτες. Δεν σταματώ να μιλάω σε τηλέφωνα για να χτίσουμε την επόμενη ομάδα και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να δουλεύουμε και στο γήπεδο. Οπότε η Γεωργία δεν γλιτώνεται από προπόνηση ακόμα, δηλαδή. Συνεχίζεται. Δεν πειράζει, καλό μας κάνει. Πόσο να κάτσουμε, εμείς θα μας λείψει, σίγουρα. Έτσι κι αλλιώς, εγώ και αφού το έκανα μια φορά πέρσι, δεν έχω πρόβλημα. Στην άμμο θα σας δούμε φέτος, coach. Α, μπράβο, ναι. Ξέρετε ότι την προηγούμενη μέρα. Το Σαββάτο πήγα και έπαιξα πιτσιβόλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα για αποσυμπίεση. Την προηγούμενη τι είναι, το του τελικού? Ναι. Την Παρασκευή πήγα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που διεξάγεται στη Γλυφάδα και αγωνίστηκα για να αποσυμπιεστώ. Και μάλιστα είδα και τον προπονητή τη Αγιούπολη, τον Κωνστακόπουλο, τον Νίκο, που είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Και με κοιτάει, τον κοιτάω, του λέω, βλέπει και γέλαγε. Λοιπόν, ναι, θα. Ναι. Εκείνο για αποσυμπίεση πήγε. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Κοιτάξτε, δεν πρέπει να βρίσκουμε τέτοιου τρόπου. Ναι. Γιατί θα τρελαθούμε στο τέλος. Σίγουρα θα παίξω πάλι γιατί μου αρέσει, γιατί με αποσυμπιέζει και γιατί φορτίζομαι από αυτό. Δηλαδή αντλώ πάρα πολύ ενέργεια στις μπαταρίες μου για την χρονιά. Δηλαδή μπαίνω στην προετοιμασία και είμαι πάρα πολύ καλά. Αν δεν το κάνω,
νιώθω ότι δεν θα τη βγάλω τη χρονιά με την ένταση που δουλεύω και με, το... και με τις τόσες ώρες. Παίζεις και σε Γεωργία. Όχι. Αποκλείεται. Γιατί. Πρώτον, για αρχή δεν μου αρέσει. Και να περάσω την αρχή για να πάω στο δεύτερο, απαγορεύεται. Α, ναι. Λόγω του... ειδικά πέρσι που έκανα και μια αλλαγή στη δική μου καριέρα, δεν υπήρχε λόγος να το ρισκάρω, γιατί θα το έκανα για πλάκα, αλλά... Δεν μου αρέσει και σαν άθλημα, δεν ξέρω. Είναι πολύ ο χώρος να καλύψει, είναι οικιά μου. Όχι, όχι. Να το βλέπω, μου αρέσει να πίνω καφέ και να το βλέπω. Να παίζω, όχι. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο, κάτι που δεν είπαμε. Νομίζω είπαμε αρκετά πράγματα. Νομίζω τα καλύψαμε όλα. Εγώ να σας ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά που ήρθατε. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για να τα πούμε για τη φετινή πολύ επιτυχημένη χρονιά του Μίλωνα. Ελπίζω να συνεχιστούν οι επιτυχίες, να συνεχίσετε στα ίδια έτσι, επιτυχημένα μονοπάτια και του χρόνου, καλώς όχοντων των πραγμάτων, πάλι θα τα λέμε και θα είμαστε κοντά. Αυτό δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι ακόμη. Όχι, εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Νομίζω είπαμε πάρα πολλά πράγματα και μακάρι να ξαναβρεθούμε εδώ στον ίδιο χώρο να συζητάμε πάλι νέες επιτυχίες. Να ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά τον Γιώργο Δαναξά, τον προπονητή της Γενικής Ομάδας Βόλου του Μίλωνα και τη Γεωργία Μανόλενα, την αθλήτρια της ομάδας, την πασαδόρο της ομάδας. Εμείς θα τα ξαναπούμε πιθανότατα την επόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια στο πρόγραμμα. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Καλή επιτυχία και στα φιλικά τώρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εδώ θα είμαστε από κοντά και θα τα ξαναλέμε. Να είστε καλά. Λοιπόν, καλό βράδυ, ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ, να είστε καλά.